Στην Τουρκία βρέθηκε το πρωί ο Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σόκαρε τον πλανήτη και άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Σε μια επίσκεψη με συμβολικό χαρακτήρα που κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια νέα αρχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του και μαζί επισκέφθηκαν τις πληγήσεις περιοχές από το σεισμό στην Τουρκία. Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli. Ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz demiştim. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτήν την δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς, είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω συνδρομής εκ μέρους της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Την ίδια ώρα και με το χρόνο που περνάει να είναι ο χειρότερος εχθρός, οι διασώστες δίνουν μάχη. 7 ημέρες μετά το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, ακόμη τα σωστικά συνεργεία εντοπίζουν ζωή μέσα στα συντρίμια. Όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Τούρκος Υπουργός Υγείας μοιράστηκε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εικόνες του κοριτσιού που διέσωσαν οι ομάδες από τα ερείπια ενός κτηρίου δίπλα στο Χατάι μετά από 150 ώρες, μια από τις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό. Στο Χατάι που επλήγει από τους σεισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως η καταστροφή του αιώνα, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν τη μητέρα και το μικρό γιο της από τα ερείπια 150 και πλέον ώρες από το φωνικό σεισμό. Ένα μωρό 7 μηνών διασώθηκε στην περιοχή Αντάκια της επαρχίας Χατάι 140 ώρες μετά τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Μετά από μία εβδομάδα προσπαθειών διάσωσης των εγκλωβισμένων και κάτω από τη γενική καταγραφή από τους πολίτες που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό, η κυβέρνηση της Τουρκίας ξεκίνησε το κυνήγι των εργολάβων που ευθύνονται για τις κακοτεχνίες που έγιναν σε κτίρια, δίνοντας εντολή για τη σύλληψη 113 από τους 131 υπόπτους. Έχοντας ήδη παραμείνει για 6 μέρες, επιστρέφουν στην Ελλάδα τα μέλη της ελληνικής διασωστικής αποστολής της ΕΜΑΚ, αφού πλέον οι επιχειρήσεις έχουν περάσει στο στάδιο των σκαπτικών μηχανημάτων και καθώς οι συνθήκες για τους διασώστες είναι αντίξωες. Ήταν τόσο μεγάλη καταστροφή, οι δρόμοι ήταν όλοι κλειστοί και προσπαθούσαμε συνέχεια να προσεγγίσουμε από διάφορους δρόμους, να βρίσκουμε συνέχεια εναλλακτικές. Η ελληνική αποστολή έφτασε στα άδανα της Τουρκίας τα ξημερώματα της Τρίτης και έπειτα από κοπιώδεις έρευνες και προσπάθειες κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανά 5 άτομα και να ανασύρει άλλα 5 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.